Χωρί σημαντικά προβλήματα πέρασε από την Αχαία το πρώτο κύμα κακοκαιρία για το 2016, καθώ παρά τι χαμηλέ θερμοκρασίε και τι χιονοπτώσει, ακόμα και σε μικρό σχετικά υψόμετρο, δεν είχαμε κάποιον μείζον περιστατικό. Τα χιόνια έκαναν την παρουσία του στα ορεινά, προκαλώντα πρόσκαιρου αποκλεισμού, καθώ τα μηχανήματα τη περιφέρεια ήταν σε πλήρη ετοιμότητα. Είμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα και περιμέναμε τα φαινόμενα αυτά. Εκδηλώθηκαν Κυριακή πρωινέ ώρε με χιονοπτώσει στο ορεινό και ημιορεινό δίχτυο δίκτυο το επαρχιακό και το εθνικό και στην ευρύτερη περιοχή των Καλαβρίτων και υψομετρικά βεβαίω και σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Άρα λοιπόν είχαμε και χιονοπτώσει και στην Ετωλοκαρνανία, στην Ορεινή Ναυπακτία, στο εθνικό δίκτυο Αγρινίου Καρπενισίου και στην περιοχή της Ηλίας, στην Ανδρίτσανα και στον επικούριο Απόλλωνα, εκεί, σε αυτή την περιοχή. Η ώρα είναι 12 το μεσημέρι. Βρισκόμαστε στην περιοχή τη Πιτίτσα, λίγο έξω από την Πάτρα. Το πρωί, όλο το τοπίο εδώ ήταν λευκό. Αυτή τη στιγμή, τα σύννεφα έχουν καλύψει με ένα πέπλο ομίχλη ολόκληρη την περιοχή. Αν και η χιονόπτωση σιγά-σιγά αρχίζει και πάλι. Την Τρίτη, τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν ύφεση, όμω από την Τετάρτη, ένα ακόμα χαμηλό βαρομετρικό θα επηρεάσει την περιοχή με τον χιονιά να επιστρέφει στι ορεινέ και ημιορεινέ περιοχέ. Είμαστε σε ετοιμότητα όλη τη χειμερινή περίοδο όλες τις μέρες του χρόνου ε, έχουμε τα χιονιστικά μηχανήματα και τους χειριστές ανα πάσα ώρα και στιγμή ε, πέρα από αυτό έχουμε προμηθευτεί αρκετή ποσότητα άλατος την οποία έχουμε διασπείρει σε κομβικά σημεία που έχουν ιστορικό χιονοπτώσεων φερμπίνι στον Νομό Αχαΐας έχουμε αρκετές ποσότητες άλατος στη ζαρούκλα, στο Σκεπαστό Καλαβρίτων στην Κλητορία, στη Δάφνη Καλαβρίτων, στα Τρυπόταμα, στο Δήμο Ερημάνθου, όπου υπάρχουν προβλήματα. Η περιφέρεια πάντως παρά την έλλειψη προσωπικού και την παλαιότητα των μηχανημάτων δηλώνει έτοιμη να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε κατάσταση παρουσιαστεί, ενώ έχει γίνει διασπορά μηχανημάτων και ποσοτήτων αλατιού για αποπαγοποίηση στις περιοχές όπου παρουσιάζονται τα περισσότερα προβλήματα.